αγωνία γύρω από το πρόσωπο του χειροτέρου επί της γης εμφανιστέντος ανθρώπου. Ανθρώπου ο οποίος θα έχει μεν όψιν ανθρώπου, αλλά μέσα εις το σώμα εκείνο το ανθρώπινο θα περικλείεται ολόκληρος η κόλασης, ολόκληρος η κακία, ολόκληρο το μίσος χωρίς περιορισμούς. Αυτή τη στιγμή η αγωνία είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε αναμένουμε όλοι μας να ειδούμε αυτό το πρόσωπο ποιο είναι, πώς θα είναι και με τι μέσα θα εμφανιστεί, διότι η τακτική του πολέμου πάντοτε έχει ορισμένες λεπτομέρειες, τας οποίας λεπτομέρειας πρέπει να γνωρίζει το ένα στρατόπεδο που μάχεται εναντίον του άλλου. Στην τακτική του πολέμου υπάρχει μία μέθοδος η οποία ονομάζεται παραποίησης, παραλλαγή, ομοίωσης. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει ότι ο αξιωματικός που γυμνάζει τους στρατιώτες τους αναφέρει ότι πιθανόν ο εχθρός να φορέσει τα ίδια ρούχα που φορούμε εμείς και εσείς πρέπει να είστε προσεκτικοί. Αυτό σημαίνει παραλλαγή. Μπορεί ο εχθρός να κινηθεί με τα ίδια οχήματα που κινούμεθα εμείς, δηλαδή να τα κάνει όμοια με τα δικά μας. Τυχόν ο εχθρός να έχει και τα ίδια συνθήματα τα οποία έχουμε εμείς. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχετε, μην πλανηθείτε. Αυτά ήταν ο Κύριος μας όταν έλεγε ότι ο εχθρός έρχεται με ένδυμα προβάτου, διότι όταν πλησιάζει ο εχθρός θα κάνει το πάντια να σε κερδίσει και να σε εξοντώσει. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέχετε, λέγει ο αξιωματικός του στρατιώτας, και στην περίπτωση την ειδική μας ο βασιλιάς του στρατιώτας του που είμαστε εμείς. Βασιλιάς είναι ο Χριστός μας, ο αιώνιος βασιλεύς, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Ο Χριστός, επειδή γνώριζε και γνωρίζει όλα στις λεπτομέρειες του εχθρού, δι' αυτό μας οδήγησε και μας είπε, προσέχετε, λέγει, από τον εχθρό, ο οποίος διά να σας πλανήσει θα φορέσει τα ίδια που φορείτε εσείς. Θα έρθει και αυτός ως πρόβατο για να κατασπαράξει τα πρόβατα της πύλης μου, δηλαδή εσάς. Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή, ενώ σου είπαμε ότι θα δούμε αυτό το πρόσωπο που ονομάζεται Αντίχριστος, πώς θα εμφανιστεί στον κόσμο. Θα λέγουν πολλοί ότι ήρθε ο Αντίχριστος και ότι ευρίσκεται ο Αντίχριστος και ότι παρουσιάζει ορισμένα σημεία τα οποία είναι αυτός. Εμείς όμως δεν θα πλανηθούμε. Αυτός όταν θα είναι, θα πούμε εις το σημερινό κήρυγμα τα χαρακτηριστικά του, τα οποία μόλις τα ακούσουμε την ίδια στιγμή, τότε και μόνον τότε θα πούμε ότι είναι αυτός. Βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τα οποία σήμερα κυκλοφορούν δια των Αντίχριστων είναι αυτή η αναστάτωση της Οικουμένης Ολοκλήρου γύρω από τον αριθμό 666,
πράγμα το οποίο δεν υπήρχε πριν 10 χρόνια ή 5 χρόνια ή 15 χρόνια. Είπαμε ότι θα εμφανιστεί όπως ο Χριστός. Θα εμφανιστεί με τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Αντίχριστος πρέπει να έχει και αυτός τρία χαρακτηριστικά. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να τα δούμε. Και αυτά δεν είναι από τον εαυτόν μας δοσμένα, αλλά από τον ίδιο τον Θεό διαμέσου του αγαπημένου του μαθητού Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος είδε την Αποκάλυψη και την έγραψε και είναι ένα μυστηριώδες βιβλίο το οποίο κατά προσέγγιση διαμέσου των αιώνων όσοι έσκυψαν επάνω σε αυτό το βιβλίο και κατηνάλωσαν ώρες πολλές, κατά προσέγγιση ήλθησαν τα νοήματα του βιβλίου αυτού. Είναι ένα μυστηριώδες βιβλίο το οποίο δεν ερμηνεύεται ευκόλως. Πλην όμως εμείς πρέπει να προσέξουμε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εάν προσέξατε, ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί με τρία σημεία. Το χάραγμα λέγει, το όνομα και τον αριθμό. Πολλοί διατείνονται όσοι ασχολούνται με τη θεολογία και με τα κηρύγματα, διατείνονται ότι αυτό το λεγόμενο γραμμωτό σύστημα, το οποίο βρίσκομαι τώρα, άρχισε και εμφανίζεται επάνω στα τρόφιμα. Αυτό το γραμμωτό σύστημα είναι η λέξη χάραγμα του θηρίου. Σε αυτό το χάραγμα, το γραμμωτό σύστημα, θα προσέχουμε, διότι εμφανίζονται τώρα από την Αμερική οι χαραγμές αυτές, οι γραμμές αυτές, και έχει εμφανίστατα τρία εξάρια. Αυτό το γραμματό σύστημα είναι ένα σημείο. Το δεύτερο είναι το όνομα Αντίχριστος. Εις αυτό είχα αναφερθεί και σε άλλα κηρύγματα. Εις κάθε μία χώρα θα εμφανιστεί με ειδικό όνομα. Πάντως το όνομα του το οποίο θα εμφανίζεται με ένα αριθμό ο οποίος θα είναι 666. Το όνομα Αντίχριστος και ο αριθμός. Τρία λοιπόν. Το γραμμωτό σύστημα, το όνομα Αντίχριστος και ο αριθμός 666. Τρία. Τώρα όμως πρέπει να εμφανιστεί και με τρία πρόσωπα. Εδώ έχουμε τρία σημεία τα οποία θα τον διακρίνουμε. Πρέπει όμως να εμφανιστεί όπως η Αγία Τριάς. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και από την άλλη μεριά αυτός πρέπει να έχει άλλα τρία πρόσωπα. Αυτά τα τρία πρόσωπα θα τα προσέξουμε να μας τα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και να μην τα πούμε εμείς, διότι εμείς είμεθα εκτός της σφαίρας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Έδωκε ο Θεός εις τον ιερέα την ιεροσύνη, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορούμε καν να ταινίσουμε εις τον μάντα των υποδημάτων του Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος εξιώθηκε και γίνεται ο πεφυλημένος μαθητής του Χριστού. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι μας λέει, για να διακρίνουμε τα τρία πρόσωπα τα οποία είναι αντίστοιχα της Αγίας Τριάδος. «Και εστάθην, λέγει, επί την άμμον της θαλάσσης και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7 και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Εστάθηκα εις την αμμουδιά της θαλάσσης και είδα να αναβαίνει από την θάλασσα η οποία συμβολίζει την άδυσον του Άδου και των τεταραγμένων αμαρτωλών κόσμων». Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θα πάρουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος βρίσκεται μπροστά σε έναν ωκεανό. Ο ωκεανός συμβολίζεται με την θάλασσα, όπως είχαμε πει στο περασμένο κήρυγμα, ότι η θάλασσα θα μετατραπεί σε αίμα.
Η ερμηνεία δεν την έδωκα προχθές, αλλά μετά όταν σκέφτηκα, είπα ότι το αίμα τι σημαίνει με τη βοήθεια ενός άλλου πνευματικού μου παιδιού. Όταν καθίσαμε και μιλήσαμε, το αίμα τι σημαίνει, θάνατο. Το αίμα συμβολίζει το θάνατο. Η θάλασσα αυτή τη στιγμή διασκορπίζει τον θάνατο στον κόσμο, τον διασκορπίζει. Πώς, όταν παρουσιάζει όλα τα εντός της θαλάσσης να είναι μολυσμένα και τα τρώει ο άνθρωπος και πεθαίνει. Μπορεί να μην πεθάνει αμέσως, αλλά πεθαίνει ο λίγο κατ' ο λίγο μια αρρώστηση. Τα ψάρια τα οποία βγαίνουν κατά χιλιάδες τόνους νεκρά από την θάλασσα, τι σημαίνει αυτό? Ότι και τα άλλα έχουν μολυνθεί, τα οποία τρώγουμε σήμερα. Ασχέτως ότι δεν πεθαίνουμε και εμείς, αλλά όμως αυτά τα ψάρια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι μολυσμένα. Επέρασε ο καιρός που τα ψάρια τα τρώγαμε και δεν ήσαν μολυσμένα. Τώρα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που διαρχόμεθα, αυτά τα ψάρια της θαλάσσης είναι μολυσμένα κατά έναν βαθμό, όχι κατά πολύ, ούτως ώστε τρώγοντες οι άνθρωποι ολίγων κατ' ολίγων ασθενούν και πεθαίνουν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος, βλέποντας την θάλασσα αυτή, την ερμηνεύει, οι ερμηνευτές οι οποίοι ασχολούνται, οι θεολόγοι, ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος ομιλεί περί θαλάσσης της κακίας του κόσμου. Δηλαδή, όλη η αμαρτία η οποία είναι στον κόσμο σήμερα είναι μια τρικυμισμένη θάλασσα. Και από μέσα σε αυτόν τον αμαρτωλόν κόσμο, από μέσα από το μέσον αυτού του αμαρτωλού κόσμου, εμφανίζεται ο Αντίχριστος. Δηλαδή, εάν πάρουμε ότι τα Ιεροσόλυμα είναι το κέντρο της υφηλής ολοκλήρου, διότι στο κέντρο ήρθε ο Χριστός και γεννήθηκε και μεγάλωσε και δίδαξε και θαυματούργησε και σταυρώθη και τάφη και ανέστη, επήρε το κέντρο του κόσμου. Το κέντρο του κόσμου είναι τα Ιεροσόλυμα. Και σε αυτό το κέντρο του κόσμου, από μέσα από το κέντρο, από την άδεια λέγει της θαλάσσης, είδον λέγει θηρίων να αναβαίνουν, το οποίο θηρίων είχε 10 κέρατα και 7 κεφαλάς και πάνω στα κέρατα 10 διαδήματα, σύμβολα της κυριαρχίας του επάνω στις βασιλείες του κόσμου. Δηλαδή, ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή θα κυριαρχήσει επάνω στους βασιλείς και τους κυβερνούντας του κόσμου ολοκλήρου. Και στα σκεφαλάς αυτού ήσαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας, ονόματα θεοποιηθέντων, δηλαδή αυτοκρατόρων της Ρώμης και άλλων κυριάρχων εις τα βασίλεια της γης. Και το θηρίον ο είδων ή όμοιον βαρδάλι και οι πόδες αυτού ως άρκου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμη αυτού και τον θρόναν αυτού και εξουσία μεγάλη. Ως εδώ βλέπουμε δύο πρόσωπα. Βλέπουμε τον δράκοντα, ο οποίος συμβάλλει εις το θηρίο. Βλέπουμε το θηρίο να αναβαίνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι ο δράκον λέγει του έδωκεν εξουσία μεγάλη. Δηλαδή ο δράκον ποιος είναι? Ο αιωσφόρος, ο αρχηγός του τάγματος των διαβόλων. Αυτός ο οποίος είπε εις τον ουρανόν ο ωραιότερος των αγγέλων και έπεσε όταν συνέλαβε τη σκέψη να ανέβει άνωθεν του θρόνου του Θεού, να γίνει όμοιος με τον Θεό, αμέσως λέγει είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Και έπεσε, η ειρήνη εφυγαδεύθη η οποία φέρει την γαλήνη, έφυγε η ειρήνη, εγένετο σύγχυση εις τον ουρανόν. Και όσοι ακολούθησαν τον αιωσφόρο έχουν αρχηγόν τον αιωσφόρο, ο οποίος ονομάζεται όμως στην Αγία Γραφή και δράκον, ο δράκον, δηλαδή ο αιωσφόρος. Και αυτή τη στιγμή εμφανίζονται δύο ονόματα, ο δράκον και ο αιωσφόρος. Ο δράκον και ο αιωσφόρος που είναι το ένα όνομα και το θηρίον το οποίο αναβαίνει εκ της αβύσσου της θαλάσσης, δύο ονόματα. Πρέπει να βρούμε και τρίτο. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως εσφαγμένη νηστάνετον και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύχει και εθαύμασεν όλη η γη ο πίσω του θηρίου.
και προσεκύνησαν το δράκοντι, το δεδοκότη την εξουσία, το θηρίο, δηλαδή ολόκληρος η οικουμένη θα προσκυνήσει τον διάβολο, θα προσκυνήσει και το θηρίο, το οποίο ακριβώς εμφανίζεται με την εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, εκείνο το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι το πρόσωπο τούτο θα είναι πρόσωπο όπως όλος ο κόσμος, αλλά μέσα σε αυτό το σώμα θα περικλείεται ολόκληρος η κόλασης. Και σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι ολόκληρος, λέγει η οικουμένη, επροσκύνησε, λέγει, το θηρίο αυτό που αναβαίνει από την άβυσσο της θαλάσσης και τον δράκοντα, δηλαδή και τον διάβολο και το θηρίο. Και προσεκύνησαν το θηρίο λέγοντες, τις όμοιος το θηρίο, τις δυνατε πολεμήσε μετά αυτού, και εδόθη αυτό στόμα να δίνει μεγάλα και βλασφημία, και εδόθη αυτό εξουσίαν πόλεμον ποιή σε μήνας τέσσερας, 42 μήνας, 42 μήνας, και ήμιξε το στόμα αυτού βλασφημία μπρος των θεών, βλασφημίσε το όνομα αυτού και την σκηνή αυτού και τους εν το ουρανό σκηνύντας. Εδώ θα ερμηνεύσουμε εις την συνέχεια ποιος είναι αυτός που πολεμεί τον ουρανό και τους Αγίους που είναι στον ουρανό. Οι Άγιοι που είναι στους ουρανούς, ποιοι είναι? Όλοι οι Άγιοι τους οποίους προσκυνούμε, αυτοί είναι στους ουρανούς. Ο Άγιος Γιώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Τηλιανός, ο σήμερον εορταζόμενος, και όλοι οι Άγιοι οι οποίοι υγείασαν βρίσκονται στους ουρανούς. Αυτός λέγει πολεμεί τους εν το ουρανό σκυνούντας Αγίους. Και εδόθη αυτό πόλεμο ποιήσε μετά των αγγέλων και νικήσε αυτούς, και εδόθη αυτό εξουσίαν επί πάσαν φιλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος. Και προσεκίνησαν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης. Προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια η οποία είναι πολύ συγκινητική και πρέπει να την έχουμε πάντοτε μέσα εις την ψυχή μας. Προσεκίνησαν αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, λέγει, όν τον οποίο ούγε έγραπτε το όνομα εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, όσοι θα πάνε με τον Αντίχριστον, αυτοί θα τον προσκυνήσουν. Διότι οι άλλοι, λέγει, τα ονόματα αυτών είναι γραμμένα εις το βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, όσοι δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστον, θα είναι εις το βιβλίο του Χριστού. Οπότε όσοι είναι στο βιβλίο του Χριστού δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, αλλά θα υπομένουν όλα και θα νικήσουν τον Αντίχριστο, διαναλάβουν ακριβώς και την θέση των εις την Βασιλεία των Ουρανών, διότι εγγράφει το όνομά των εις το βιβλίο του Θεού. Έως εδώ, στον 9ο στίχο του 13ου κεφαλαίου, σταματά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και λέγει, όποιος έχει αυτιά, λέγει, να ακούει, ας ακούσει. Τούτο σημαίνει ότι μας τα λέγει όλα καθαρά πλέον ο Θεός και δεν απομένει τίποτε, είναι μόνο εμείς να καθαρίσουμε καλά τα αυτιά μας, διότι τα έχουμε για να ακούμε και να ακούσουμε αυτά τα λόγια, να μην τα παραμελήσουμε να φύγουν όπως έρχονται. Να δώσουμε προσοχή και να κρατήσουμε πολύ σοβαρά τα λόγια τούτα τα οποία ακούσαμε. Έχουμε δύο ονόματα, τον δράκοντα, το θηρίο, αλλά αναφέρεται σε ένα σημείο, λέγει, και ο ψευδοπροφήτης αυτού, θα το έβρωμε στη συνέχεια, ώστε το θηρίο, δηλαδή ο Αντίχριστος, θα συνοδεύεται, είναι όπως σήμερα υπάρχουν ειδικοί που συμβουλεύουν των υπουργών ή πρωθυπουργών όταν κυβερνά ένα κράτος, όταν βασιλεύει επί ενός κράτους, υπάρχουν οι λεγόμενοι σύμβουλοι του.
αυτοί οι σύμβουλοι είναι πολύ πλησίον εις το πρόσωπο το οποίο κυβερνά. Εδώ εις τον Αμνή Χριστόν, εις το θηρίον, θα υπάρχει πλησίον του, πολύ πλησίον του, μετά από εκείνο δηλαδή, ένας ψευδοπροφήτης, ο οποίος θα του προετοιμάζει όλη την οδόν για να διέρθει διαμέσου του κόσμου. Αυτός ο ψευδοπροφήτης θα είναι ισχυρό πρόσωπο, ούτως ώστε θα συμβολίζονται τρία πρόσωπα, όπως στην Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ θα έχουμε τον Δράκοντα, το Θηρίο και τον Ψευδοπροφήτη. Και έχουμε τρία από τη μία πλευρά, τρία από την άλλη. Από πού ήρθε ο Χριστός? Από την Παλαιστίνη. Από την Παλαιστίνη θα έρθει και ο Αντίχριστος. Θα εμφανιστεί όμως ο Αντίχριστος όχι όταν εκείνος θέλει, διότι αυτός ήθελε να εμφανιστεί τώρα, αυτή τη στιγμή, που ο κόσμος βρίσκεται στην άδεισον της αμαρτίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι σπάνιο ο άνθρωπος να έβρει τον άνθρωπο να είναι καθαρός. Η αμαρτία δεν έχει πληθυνθεί τόσο πολύ, ούτως ώστε τώρα ήθελε να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν τον αφήνει όμως ο Θεός. Θα δώσει συγκλονιστικά σημεία στον κόσμο ο Θεός, θα δώσει γεγονότα φοβερά ο Θεός, ούτως ώστε ο κόσμος να συγκλονιστεί και να ζητήσει μετάνοια για να σωθεί και να γλιτώσει από τον Αντίχριστο. Εάν τον άφηνε να έρθει τώρα που ομιλούμε ο Αντίχριστος, σας διαβεβαιώ ότι δεν ξέρω αν θα γλίτωνε κανένας. Διότι ο κόσμος βρίσκεται πολύ βαθιά μες στην αμαρτία, όσον ποτέ άλλοτε. Δηλαδή η ανθρωπότης δεν έχει φτάσει ποτέ στην των σημείων απομακρύνσεως από τον Θεό, παρά μόνον τώρα. Θέλετε οι ανακαλύψεις της επιστήμης, θέλετε η καλοπέραση του κόσμου, θέλετε τα μέσα τα οποία ενεφανίστησαν, θέλετε άλλα οτιδήποτε που δίδουν στον άνθρωπο την ευκαιρία να αμαρτήσει. Όλα αυτά είναι μέσα τα οποία απεμάκρυναν τον άνθρωπο πολύ από τον Θεό. Και τούτο είναι ένα σημείο το οποίο το ήθελε πολύ ο Αντίχριστος, αλλά δεν το επιτρέπει εκείνος από ψηλά. Θα πάρουμε έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιον Υπόλυτο, για να μας πει πώς θα εμφανιστεί καταρχάς ο Αντίχριστος. Μας τον περιγράφει. Με ποιον τρόπο θα εμφανιστεί. Τούτα δε τα λόγια τα οποία λέγουμε εμείς πρέπει να τα προσέξουμε, διότι είναι και τα πιο σοβαρά από όλα τα κηρύγματα τα οποία έχουμε κάνει. Θα δούμε, θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Και μόλις ακούσουμε ότι εμφανίστηκε με αυτόν τον τρόπο, τότε να ξέρουμε ότι αυτός είναι και πρέπει αμέσως εμείς να ετοιμαζόμεθα για πόλεμο. Και ο πόλεμος θα είναι με αίμα, διότι θα εκδώσει τόσες διαταγές εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν θα τον ακολουθήσουν, που μόνο λέγει δια του ξύφους θα εξαφανίζονται. Δηλαδή θα σκοτώσει όλους όσοι δεν θα είναι μαζί του. Πρώτα λέγει αυτού γεννήσεται πραΐς, δηλαδή ο κόσμος θα φτάσει σε ένα σημείο που θα κυβερνηθεί όχι εκ των κάτω προς τα άνω, αλλά εκ των άνω προς τα κάτω. Δηλαδή ο Αντίχριστος δεν θα προσπαθήσει να πάρει τον κόσμο για να βγάλει βασιλιάδες, αλλά οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι πρόεδροι των κρατών, αυτοί θα συλληφθούν πρώτα από τον Αντίχριστο, ούτως ώστε όταν εκδώσει διατάγματα για τον κόσμο, ο κόσμος να τα δεχτεί. Θα σας φέρω παραδείγματα. Πέστε μου, σήμερα στην Ελλάδα μας, που βρισκόμαστε,
Δεν γίνονται πολλά σημεία τα οποία ο κόσμος δεν συμφωνεί, αλλά όμως δεν μείνει. Σας φέρω πρώτα το παράδειγμα το διαζυγείο. Ποιος έκανε διαμαρτυρία τόσο σφοδρή, ούτως ώστε να πει η κυβέρνηση δεν μπορώ να προχωρήσω, πρέπει να σταματήσω. Εξέδωκε το διαζύγιο το αυτόματο και ο κόσμος σε σιώπησε. Πάμε στο δεύτερο. Εξεδόθη νόμος να κάνουν εχθρώσεις οι γυναίκες με ελευθερία. Δηλαδή να αμαρτάνουν τα παιδιά των Ελλήνων, να μένουν έγκυα και να πηγαίνουν να σκοτώνουν τα παιδιά τους. Χωρίς όμως να υπάρχει κανένας νόμος να τους καταδιώξει. Οπότε τι χάνεται εδώ? Ολόκληρο το θεμέλιο της Ελλάδας. Χάνεται ολόκληρο η Ελλάδα. Ποιος διαμαρτυρήθη, είπαν ότι δεν το δεχόμεθα και σταμάτησε ο κόσμος. Να σας φέρω και άλλα παραδείγματα, θα μου πείτε ότι κομματίζω και θα σταματήσω. Δεν κομματίζω, λέγω αλήθειες, αλλά δεν πρέπει να προχωρήσω παρακάτω, τα άλλα όλα πρέπει να τα σκεφτείτε εσείς. Είναι ένα παράδειγμα ότι αύριο όταν συλληφθεί ο αρχηγός από τον Αντίχριστο, θα σου εκδώσει διατάγματα και εσύ θα τα δεχτείς. Όταν σου πει ότι θα κλείσουν οι εκκλησίες, βγάζει ένα διάταγμα και σου λέει θα κλείσουν οι εκκλησίες. Σήμερα πώς η αγαπημένη εκκλησία, αυτή τη στιγμή που μιλούν, όλοι δεν την βλασφημούν, όλοι δεν την καταδιώκουν, όλοι δεν είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν να σταματήσουν οι καμπάνες να μην χτυπούν γιατί μας ανησυχούν. Δεν ακούνται αυτές οι διαμαρτυρίες καθεκάς την ημέρα. Αύριο είναι αν εκδοθεί ένα διάταγμα και πού. Δεν θα χτυπούν οι καμπάνες. Ποιος είναι εκείνος που θα διαμαρτυρηθεί? Με αυτά στας προοπτικάς ο Αντίχριστος θα συλλάβει εκ των άνω προς τα κάτω. Και όταν συλλάβει τους αρχηγούς, τότε τα πράγματα θα είναι εύκολα για τον Αντίχριστο. Θα εμφανιστεί, λέγει, πραΐς ο Αντίχριστος, θα είναι πράος καταρχάς, αγαπητικός, ήσυχος, ευλαβής, ειρηνοποιός, μισόν αδικίαν, βδεδιτόμενος τα δώρα, ειδωλολατρίαν μη προσιέμενος, δηλαδή δεν θα ανέχεται την ειδωλολατρία, τας γραφάς φυσήν αγαπών πορνείας μη καταδεχόμενος, θα κλείσει όλους τους οίκους ανοχής. Δεν θα δέχεται να υπάρχουν πορνείες πάνω στην γη. Μοιχείαν βδελιτόμενος, θα συχαίνεται την μοιχεία. Όταν ακούει ότι υπάρχει μοιχεία θα την καταδιώκει σφοδρό. Καταλαβιές μη προσεύχον, δεν θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα δέχεται να τον πλησιάζουν για να κουτσοβολεύουν και να συκοφαντούν άλλους. Όρκους μη καταδεχόμενος, δεν θα δέχεται τους όρκους. Φιλόξενος, φιλόπτωχος, ελεήμων. Προσέξτε εις όλα αυτά τα οποία θα παρουσιαστεί ο Αντίχριστος εις το πρώτο του βήμα. Το πρώτο του βήμα θα είναι τούτο. Ποιος θα το ακούσει τούτο και δεν θα το αγαπήσει? Όλος ο κόσμος θα πει αυτός είναι άξιος να μας κυβερνήσει. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε εμείς. Είναι τούτο το οποίο σήμερα ζητεί όλος ο κόσμος και δεν το βρίσκει. Οπότε ο Αντίχριστος θα πάει εκεί που διψά ο κόσμος. Εις ό,τι διψά εκείνον θα χτυπήσει. Και μόλις το χτυπήσει αυτό, ήτα και τέρατα ποιήσει και λεπρούς καθαρίζον, θα κάνει υπερφυσικά θαύματα, θα καθαρίζει λεπρούς, τους παραλύτους θα τους εγείρει, θα τους σηκώνει. Δαίμονας απελάβνων. Θα πλησιάζει δαιμονισμένα πλάσματα και θα διατάζει τους δαίμονες και θα φεύγουν, εφόσον θα είναι ο αρχηγός της. Περί τον πόρο ως ενεστώτα διαγγέλων, με εκείνα τα οποία θα συμβούν θα τα λέγει νωρίτερα. Νεκρούς ανιστών, θα αναστέλνει νεκρούς, χείρες επικουρών,
θα βοηθείτε σχήρες, ορφανών προϊστάμενος, αγαπών πάντας. Αυτός θα εμφανιστεί. Όταν τα ακούσετε όλα αυτά, διότι τα έθνη θα αρχίσουν να ζητούν κάτι τέτοιο και θα προσπαθούν με αυτόν τον άνθρωπο να κυβερνήσουν τον κόσμο. Οπότε μόλις τα ακούσουμε εμείς, ότι τούτος ο οποίος αναβαίνει να κυβερνήσει έχει όλα αυτά, τότε θα ενθυμηθούμε το Κύριο. Εάν ζούμε βέβαια, αν είμαι θα εμείς. Μπορεί να μην είμαι θα εμείς, μπορεί να είναι τα παιδιά μας. Μπορεί να είναι τα εγγόνια μας, δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί όμως να είναι και στα σήμερα στα σελικάς μας. Μόλις όμως ακούσουμε όλα αυτά, τότε θα ενθυμηθούμε ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Όλα αυτά λέγει ο ίδιος πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Υπόλυτος, όλα αυτά λέγει θα τα κάνει, λέγει, ποιή, λέγει, ύπουλος ον. Είναι, λέγει, ύπουλος. Ύπουλος ποιος εμφανίζεται? Στην ζούγκλα, στην Αφρική, υπάρχουν ορισμένα φίδια, τα οποία είναι ένα είδος φιδιών, τα οποία κρέμονται από τα δέντρα. Και μόλις περάσει ο άνθρωπος δεν το βλέπει, είναι ακίνητο. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι από το κλάδο του δέντρου. Πηγαίνει μέσα στη ζούγκλα και μόλις πλησιάσει, λέγει, τον χτυπάει ακριβώς επάνω στο κεφάλι, τον δαγκάνει και πεθαίνει. Δι' αυτό οι μαύροι της Αφρικής φορούν τεράστια καπέλα επάνω στην κεφαλή τους όταν πηγαίνουν μέσα στη ζούγκλα. Αυτό είναι ένα είδος υπούλου όφεως, ο οποίος με υπουλία. Άλλοτε υπάρχουν άλλα φίδια τα οποία φέρουν το χρώμα των φύλων, τα οποία πίπτουν επί του εδάφους και είναι κρυμμένο μέσα σε αυτά τα φύλλα και περνώντας ο άνθρωπος τον δαγκάνει και πεθαίνει. Αυτή ονομάζεται υπουλία, ύπουλος άνθρωπος. Σε πλησιάζει ως καλός ενώ δεν είναι καλός. Σε πλησιάζει ως ελεήμων ενώ δεν είναι ελεήμων και όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Δόλιος και πάντα στέρων εξαπατήσε προστοποιήσε αυτόν βασιλέα. Όλα τα έθνη θα τον κάνουν δικό τους βασιλιά. Θα κυβερνήσει όλον τον κόσμο. Θα πάρει εξουσίαν. Θα είναι αυτός ο οποίος θα άρχει της οικουμένης ολοκλήρου. Πώς θα τα καταφέρει άραγες? Πώς θα υποτάξει τον κόσμο? Ευκόλως οι μη χριστιανικοί λαοί θα υποκύψουν εις τον Αντίχριστο. Εκείνος ο οποίος θα φέρει αντίσταση εις τον Αντίχριστο θα είναι μόνο οι χριστιανικοί λαοί. Ποιοι είναι αυτοί οι λαοί? Είναι η Ορθοδοξία, είναι ο Προτεσταντισμός, είναι ο Καθολικισμός, είναι αυτές οι ιερέσεις, είναι χριστιανοί. Ασχέτως ότι είναι αιρετικοί, αυτοί θα αντιτάξουν εναντίον του Αντιχρίστου και πόλεμο. Οι άλλοι όμως οι οποίοι λατρεύουν τον Βούδα ή λατρεύουν τον άλλους λαούς, οι πυρολάτρες, οι βραχμανιστές, όλοι αυτοί οι Ινδουιστές, όλοι αυτοί θα πέσουν ευκόλως στα δίχτυα του Αντιχρίστου και θα γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Όταν γαρίδωσουν οι λαοί και οι δήμοι το σάφτας αρετάς και το σάφτας αυτού δυνάμεις πάντες επί το αυτό με άγνωμη συναχτίζονται. Όταν λέγει όλοι οι βασιλιάδες θα τον δουν να έχει τέτοιες αρετές, λέγει, θα μαζευτούν όλοι, όπως μαζεύονται τώρα και κάνουν συνεδριάσεις, θα μαζευτούν όλοι οι βασιλιάδες, θα επιτρέψει ο Θεός να μαζευτούν όλοι οι βασιλείς και τότε όταν μαζευτούν όλοι, λέγει, επιτοποιήσε αυτόν βασιλέα, μάλιστα ότι τον Εβραίων γένος αγαπηθήσεται υπερπάντως υπ' αυτού του τυράννου. Οι Εβραίοι πάλι. Το έθνος αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα παρουσιαστεί να πρωτοστατήσει εις το θέμα του Αντιχρίστου. Πρώτοι οι Εβραίοι θα τον κάνουν βασιλέα. Πρώτοι ανά τον κόσμο ολόκληρον θα τον ανακηρύξουν βασιλέα δικό τους. Διότι περιμένουν να κυβερνήσουν τον κόσμο, να γίνουν κοσμοκράτορες. Και όταν ο Αντίχριστος έρθει, τότε αυτοί θα τον κάνουν βασιλέα για να κάνουν την κοσμοκρατορία τους πράξη. Όλοι αυτοί
όταν θα τον ανακηρύξουν βασιλεία, την ίδια στιγμή θα δώσουν εις αυτόν, λέγει, και υποταγή. Ποια είναι η υποταγή? Πάντε συμπιθόμεθα, θα του πούνε. Όλοι είμεθα κάτω από τις διαταγές σου, θα του πούνε αμέσως. Πάντε συμπεπίθαμεν, ελπίζομεν όλοι σε σέναν. Σε γνωρίζομεν δίκαιον επί πάσαν την γη. Πάντες δια σου σωθήνε ελπίζομεν. Αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, όπως σας ανέφερα και άλλοτε εις άλλο κήρυγμα, αυτοί διακηρύττουν ανά τον κόσμο ότι ο κόσμος απολέστη, εξαφανίζεται ο κόσμος. Εκείνος ο οποίος θα σώσει τον κόσμο είναι ο Μεσσίας, ο δικός μας, ο οποίος έρχεται πολύ σύντομα, και εννοούν τον Αντίχριστο. Η αρχή της βασιλείας του Αντιχρίστου θα είναι περιορισμένη. Καταρχάς θα εμφανιστεί ως βασιλιάς των Εβραίων. Θα εμφανιστεί στα Ιεροσόλυμα. Θα είναι στην περιοχή των Ιεροσολύμων. Εκεί θα γίνει το πρώτο του ξεκίνημα. Η παρουσία του θα είναι περιορισμένη, δεν θα την γνωρίζει κανείς. Σιγά σιγά όμως, λέγει ο Ιερός Υπόλυτος, σιγά σιγά εν πρωινής της βασιλείας αυτού, μάλλον δε τυραννίδος, υποκρίνεται αγιοσύνη. Εις το θέμα τούτο ομιλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και με όλα τα εντυπωσιακά σημάδια του και τα ψευτοθαύματα του επιδιώκεται να εμφανιστεί ο άνομος αυτός σαν Χριστός. Ψευδός δε Χριστόν εαυτόν αποκαλούντα, θα είναι, λέγει, Χριστός. Θα λέγει, εγώ είμαι ο Χριστός. Εκείνον τον οποίον εσταύρωσαν ή το πλάνος. Είναι ένα σημείο το οποίο καλλιέργησαν άχρητοι σήμερα οι Εβραίοι. Αυτός είναι ένας πλάνος, λέγει, δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας θα έρθει, εμείς τον περιμένουμε. Εκείνον που σταυρώσαμε δεν είναι ο καλός άνθρωπος. Εκείνος δεν ήταν άνθρωπος ειλικρινής, επλανούσε τον κόσμο ή το πλάνος. Δι' αυτό εμείς τον εσταυρώσαμε, τον κατεδικάσαμε και τον εσταυρώσαμε. Αυτός ο οποίος θα έρθει, αυτός είναι ο Χριστός. Ο Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει περί τούτου και λέγει ότι θα κηρύξει, λέγει, τον εαυτόν του Χριστόν. Όταν ανέβει στον θρόνο ο Αντίχριστος, τότε θα εμφανιστεί, λέγει, ως πρώτον δείγμα επάνω του εκείνο το οποίο έχει ο αιωσφόρος. Ποιο είναι το δείγμα του αιωσφόρου? Η υπερηφάνεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα επί της γης. Αυτό έχει ως αρχήν του ο αιωσφόρος. Μόλις δε, λέγει, ανέβει εις τον θρόνο ο Αντίχριστος, την ίδια στιγμή, λέγει, θα παρουσιάσει ως πρώτην δόση της κακίας του την υπερηφάνεια. Γεννήσεται, λέγει, ο σοβαρός και ο αγάπην διόπων, γεννήσεται ανελεήμων. Ο ταπεινός στην καρδία γεννήσεται υψηλός και απάνθρωπος. Και ο μισόν αδικίαν τους δικαίους καταδιώξει. Τότε θα αρχίσει τον διωγμόν εναντίον των δικαίων ανθρώπων, εναντίον των εναρέτων ανθρώπων. Πλην όμως το πρόσωπο τούτο, το δελειρό και το μισητό στην ανθρωπότητα, αυτό το πρόσωπο, το απάνθρωπο, μας το περιγράφει περισσότερον ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Οι Εβραίοι θέλουν να τον παρουσιάσουν στην γραμματεία τους αυτόν τον Αντίχριστον με τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον θέλουν να τον παρουσιάσουν, λέγουν, όταν έρθει θα είναι φαλακρός. Δεν θα έχει μαλλιά. Καθόλου μαλλιά επάνω. Λέγουν οι Εβραίοι. Το ένα του μάτι θα είναι, θα βλέπει προς τα δεξιά και το άλλο προς τα αριστερά. Το ένα του χέρι θα είναι φυσικό και το άλλο θα είναι μικρό.
το ένα του πόδι θα είναι κοντό και το άλλο μακρύ. Θα είναι ένας πραγματικά ένας μεταμορφωμένος διάβολος. Αυτόν τον παρουσιάζουν οι Εβραίοι. Τώρα όμως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, μας τον παρουσιάζει εν οπτασία. Ευρισκόμενος κάποια ημέρα με τους μαθητάς του, ήρθε σε έκσταση και βλέπει μπροστά του τον Αντίχριστο ολόκληρο και μας τον περιγράφει. Ξαφνικά, λέγει ο γέροντας, εκεί όπου βρίσκεται, έκανε το σημείο του σταυρού στον αέρα τρεις φορές. Και είδα, λέγει, πλήθος πτωμάτων και ποταμούς αίματος. Άγγελοι πετούσαν πάνω από τους φωνευθέντας και με τα δυσκολίες κατάφερναν να ανεβάσουν τις ψυχές των χριστιανών ενώπιον του θρόνου του Θεού. Δηλαδή σφαγή μεγάλη επί της γης, πολύ μεγάλη σφαγή. Έψαλον αλληλούια. Ήταν τρομερό να βλέπεις όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης. Έκλεψα πικρά και προσευχήθηκα. Ήταν τρομερό, πολύ τρομερό, και ο γέροντας με έπιασε με το χέρι και μου είπε: «Μη κλαις», λέγει ο υποτακτικός. Γράφει, αναφέρει όλα αυτά. Ο Κύριος το έκρινε αυτό αναγκαίον εξαιτίας της χλιαρής πίστεως και της αθλειότητός μας. Έτσι πρέπει να γίνει. Ο ίδιος ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός, έπαθε και έχισε το πανακύρατο αίμα του επάνω στον σταυρό. Έτσι λοιπόν θα μαρτυρήσουν πολλοί ακόμη για τον Χριστόν. Εκείνοι που θα αρνηθούν να δεχτούν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου θα χύσουν το αίμα τους και θα λάβουν τον στέφανον του μαρτυρίου. Όσοι θα αρνηθούν, πρέπει εμείς, εάν μεν είναι εις τα σημέρας μας, πρέπει να προετοιμαζόμεθα διαμαρτύριον, αδελφοί μου. Θα καταδιωχθούμε, θα σφαγούμε δια τον Χριστό μας. Αλλά δεν θα πάρουμε όμως τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Κατόπιν ο γέροντας προσευχήθηκε, έκανε τρεις φορές το σταυρό του προς Ανατολάς και είπε: «Εδώ εκπληρώνεται η προφητεία του Δανιήλ, το έσχατο βδέλυγμα της ερημόσεως. Είδα τον ναό της Ιερουσαλήμ και ένα αστέρι επάνω στον τρούλο του. Εκατομμύρια άνθρωποι συνοστίζονταν γύρω από τον ναό, προσπαθώντας να εισέλθουν μέσα. Ήθελα να κάνω το σταυρό μου, αλλά ο γέροντας μου έπιασε το χέρι και είπε πάλι: «Εδώ είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως». Εισήλθαμε στον ναό, όπου υπήρχε πλήθος κόσμου. Και να, είδα ένα θρόνο στο μέσο του ναού, γύρω του έκαιγαν τρεις σειρές μαύρα κεριά από πίσα. Και πάνω στο θρόνο καθόταν ο εξουσιαστής του κόσμου, ο Αντίχριστος δηλαδή, ντυμένος με λαμπερή κόκκινη πορφύρα, με ολόχρυσο στέμμα, με διαμάντια και ένα άστρο. Ρώτησαν τον γέροντα: «Ποιος ήταν αυτός?» «Είναι ο Αντίχριστος», είπε. «Ψηλός», μας τον περιγράφει τώρα, «ψηλός, με μαύρα μάτια σαν κάρβουνα, μαύρη μυτερή γενιάδα, πρόσωπο σκληρό, πανούργο και μοχθηρό σαν αγρίμι και γαμψή μύτη». Ξαφνικά ο Αντίχριστος πετάχτηκε από τον θρόνο, τεντώθηκε με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, σήκωσε ψηλά το κεφάλι και άπλωσε το χέρι του προς το πλήθος. Τα νύχια των δαχτύλων του ήσαν σαν της τίγρεως και άρχισε να βρυχάται με τη χτινότητα του φωνή: «Εγώ είμαι ο Θεός σας, ο βασιλεύς και ο κυβερνήτης σας. Όποιος δεν δεχθεί τη σφραγίδα μου θα πεθάνει επί τόπου».
όλοι έπεσαν στα γόνατα, προσκύνησαν και δέχτηκαν τη σφραγίδα στα μέτωπά του. Μερικοί όμως προχώρησαν μπροστά του χαραλέα και φώναξαν όλοι μαζί με δυνατή φωνή: «Είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό». Αμέσως το σπαθί του αντιχρίστου άστραψε και τα κεφάλια των νεαρών χριστιανών κύλησαν κάτω. Το αίμα τους χύθηκε για την πίστη του Χριστού. Κατόπιν έφεραν μέσα νεαρούς και γυναίκες και μικρά παιδιά. Αυτή τη στιγμή εξαγριώθηκε ακόμη περισσότερο και ούρλιαζε σαν το θηρίο: «Θάνατος! Αυτοί οι χριστιανοί είναι εχθροί μου! Θανατώστε τους!» Ακολούθησε αμέσως εκτέλεση. Κύλησαν κεφάλια στο πάτωμα και σε ολόκληρο το ναό έρευσε αίμα ορθοδόξων. Κατόπιν έφεραν έναν δεκάχρονο αγόρι για να προσκυνήσει. «Πέσε στα γόνατα», του είπαν. Το παιδί όμως πλησίασε στον θρόνο του Αντιχρίστου με θάρρος: «Είμαι χριστιανός και πιστεύω στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και εσύ είσαι ένας δαίμονας, ο υπηρέτης του Σατανά, είσαι ο Αντίχριστος». «Θάνατος», εκράβγασε με ένα τρομερό χτυνώδες μούγκρισμα. Όλοι γονάτισαν μπροστά στον Αντίχριστο. Ξαφνικά έπεσαν χιλιάδες κεραυνοί και χιλιάδες αστραπές με πύρινα βέλη, διέσχισαν τον αέρα και χτύπησαν τους υπηρέτες του Αντιχρίστου. Το μεγαλύτερο βέλος που ήταν φλογερό και είχε το σχήμα του σταυρού έπεσε από τον ουρανό στο κεφάλι του Αντιχρίστου. Κούνησε το χέρι του και έπεσε. Το στέμμα του κύλησε στο έδαφος και πέταξαν εκατομμύρια πουλιά ραμφίζοντας τα πτώματα των αθέων υπηρετών του. Τότε ένιωσα τον γέροντα να με χτυπά στον ώμο και να μου λέει: «Ας προχωρήσουμε το δρόμο μας». Και να, είδα και πάλι πλήθος αίματος έφτανε μέχρι τα γόνατα, μέχρι τη μέση. Ω, πόσο χριστιανικό αίμα χύθηκε! Τότε θυμήθηκα τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Αποκάλυψη και εξήλθε αίμα εκ του λινού άχρη των χαλινών των ύπων. «Ω Κύριε, σώσε μας, σώσε με τον αμαρτωλό». Με κυρίευσε μεγάλος φόβος. Δεν ήμουν ούτε ζωντανός ούτε νεκρός. Τότε είδα πολλούς αγγέλους να πετούν και να ψάλλουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Ο γέροντας προσευχόταν γονατιστός. Κατόπιν σηκώθηκε και είπε τρυφερά: «Μη λυπάσαι, γρήγορα, γρήγορα θα έρθει το τέλος του κόσμου. Να προσεύχεσαι στον Θεό». Είναι η χτύρμον στους δούλους του. Αυτή η ομολογία του Ιωάννου του της Κροστάντης αδερφού μου είναι πολύ φοβερή. Μας περιγράφει με λίγα λόγια τι θα γίνει. Ως τότε όμως και ως την ερχομένη Τετάρτη που θα ξαναβρεθούμε για να πούμε και άλλα πολύ περισσότερα για τον Αντίχριστο, για το πρόσωπο του Αντιχρίστου, θα προσευχόμεθα, θα παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει άχρη της τελευταίας μας στιγμής και να μας αξιώσει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Shalom.
Ευλογητός ο Θεός.